Θεωρίες συνωμοσίας, πολιτικές αναλύσεις, αναζήτηση ενόχων στους αλγόριθμους. Το βρετανικό νόμισμα έκανε βουτιά έως 10% μέσα σε 2 λεπτά τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης στην Ασία και η διεθνής χρηματοπιστωτική κοινότητα προσπαθεί να εξηγήσει γιατί. Κάποιοι ρίχνουν την ευθύνη στα αυτοματοποιημένα συστήματα υπολογιστών που κυριαρχούν στην αγορά συναλλάγματος. Άλλοι αναφέρονται στις δηλώσεις Ολάντ την Πέμπτη για ένα σκληρό Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε Brexit και μάλιστα ένα σκληρό Brexit. Πρέπει να σεβαστούμε τη θέληση των Βρετανών για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να είμαστε αυστηροί. Αν δεν το κάνουμε, θέτουμε σε αμφισβήτηση τις αρχές της Ένωσης. Νωρίτερα την Πέμπτη, αυστηρές δηλώσεις για ένα σκληρό Brexit είχε κάνει και η Άγγελα Μέρκελ. Ο αναλυτής αγορών Μάικλ Χιούσον από το Λονδίνο σημειώνει: «Βλέπω σίγουρα περαιτέρω διολίσθηση της στερλίνας, κυρίως έναντι του δολαρίου. Γίνεται μεγάλο παιχνίδι. Η Fed ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια το Δεκέμβριο και αυτό θα δημιουργήσει νέες πιέσεις στη στερλίνα». Ενδιαφέρον έχει η εξήγηση που δίνει ο επικεφαλής αναλυτής της HSBC. Η στερλίνα είναι η de facto αντιπολίτευση στη Βρετανική κυβέρνηση, υποστηρίζει, καθώς έχει μετατραπεί σε ένα πολιτικό και διαθρωτικό νόμισμα.